Μάριος Καρογιάν επιστρέφει μετά από χρόνια στα γραφεία του Δίκο για να συναντήσει τον Νικόλα Παπαδόπουλο και να του εξηγήσει την πρότασή του για σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Ο πρόεδρος του Δίκο τη χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα αλλά μη ρεαλιστική λόγω των ουσιωδών διαφορών ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο μιας ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας και τουλάχιστον ως Δημοκρατικό Κόμμα αυτόν θέλουμε να επιδιώξουμε. Αν δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία, ας υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή πολιτική συνένεση. Ο Μάριος Καρογιάν αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος και ανέφερε ότι το επόμενο βήμα είναι η διερεύνηση του εδάφους για μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής. Έχουμε συμφωνήσει να είμαστε σε επαφή. Εμείς με μεγάλη μας χαρά, όπως το κάναμε και στο παρελθόν, με όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, εξάλλου αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα ελάχιστα που μπορεί να μας χωρίζουν. Την ίδια στιγμή οι οικολόγοι στέλνουν επιστολές σε κόμματα και υποψηφίους προκειμένου να δουν ποιοι θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις κόκκινες τους γραμμές. Η Εφη Ξάνθου ερωτήθηκε αν σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνεται και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Έχει τεθεί αυτό το θέμα για συζήτηση και δεν υπάρχει ξεκάθαρος αποκλεισμός. Στο στρατόπεδο του Ακέλ επικράτησε η γη ηχθείως για τις εξελίξεις στο μέτωπο των προεδρικών εκλογών.